Αυτό δεν καταλάβαμε, αυτό μας είπε παρθή, πριν έρθει στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά η εκπρόταση σας σκουλήθηκε. Συμπίστευτε τώρα την εκπρόταση. Αυτό έγινε. Θα μπορούσε να σου πει ο κύριος Βουλούς ότι το γραφείο. Τι μας το φέρετε εδώ στο δημοτικό συμβούλιο, να πει αυτό. Κύριε Παφού, και επειδή πάλι φέρετε εδώ, χωρίς να έχετε, εγώ ήμουν αυτός που τους είπα. Μπορείτε να τους πείτε όχι στο γραφείο σας, το φέρετε στο δημοτικό συμβούλιο. Εγώ τους το είπα το όχι, εγώ αντίθετα με εσάς που κάνετε μικροπολιτική, κύριε Παφού, η μικροπολιτική σας, η μικροπολιτική σας, δυστυχώς, μικροπολιτική, γιατί είστε μικρός και εσύ, γιατί είστε μικρός και εσύ, έτσι. Ζητήστε μου. Τους το είπα μια χαρά, για να ρωτήσετε. Φύγανε ακουμένα με ένα μεγάλο... Ζητήστε τον να μιλήσετε, σας παρακαλώ. Ζητήστε το, θα σας το δώσω. Όχι, δεν μπορεί κανένα. Ο κύριος Αφιλόπουλος δεν έχει τελειώσει. Επειδή κάποιοι εδώ πέρα προσπαθούν να αλλοιεύσουν ψήφους, αλλά αυτοί μέσα σε αυτούς μάλλον δεν ανήκω εγώ. Εγώ δεν θέλησα να προκαταλάβω τη δική μου απόφαση, με τη δική μου γνώμη, τη δική σας γνώμη, γιατί εσείς ψηφίζετε. Πάντως, όλοι όσοι επισκέφθηκαν το γραφείο, που ήταν καμιά 25, φύγανε από το γραφείο με ένα μεγάλο όχι, σχετικά με την αλλαγή της απόφασης που έχετε πάρει εσείς. Εγώ στο γραφείο υπερασπίστηκα την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους είπα ότι αν δεν συμμορφωθείτε, δεν θα λειτουργήσει λαϊκή στην πόλη μας. Και μάλιστα το θεώρησα και εκβιαστικό. Εγώ δεν κάνω μικροπολιτική. Κάποιοι άλλοι εδώ πέρα μέσα προσπαθούν να κάνουν μικροπολιτική. Εγώ, σαν δήμαρχος αυτής της πόλης, όπως πιστεύω και η Δημοτική Παράταξη, το πιστεύω ακράδαντα που εκπροσωπώ, προσπαθούμε να κάνουμε έργο και όχι αλλιεύσει ψήφου. Αφήνω τους υπόλοιπους, κύριε Φαφούτη, να κάνουν αυτή τη δουλειά. Προφανώς. Προφανώς. Θα σας πω γιατί ο κύριος Μπουρούς απευθύνει τον λόγο του σε μένα. Γιατί ό,τι ακριβώς παρατηρήσει του έχω κάνει, χτυπάνε μπαμ, στόχο ακριβώς. Είναι αληθής. Γι' αυτό ενοχλείται. Καταλάβατε. Δεν είναι ότι έχει. Ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί, και εγώ ξέρω και εγώ καλά πώς λειτουργεί. Γι' αυτό όταν του το τονίζω και του θυμίζω ότι έτσι λειτουργεί, μην πάμε να σε κοροδέψει εδώ πέρα, γι' αυτό απευθύνει το λόγο σε μένα. Αλλά θα σου το κάνω, κύριε Μπουρνού, συνέχεια. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έτσι, γιατί πρέπει να όλοι εδώ, γιατί κάποιοι ακόμα δεν είναι τόσο υποψιασμένοι, φαίνεται, να ξέρουν πώς λειτουργείτε.